Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα δεχθήκαμε, μπορούμε να πούμε, το πρώτο χαστούκι από τον Νίκο Φίτς, ο οποίος προβλέπει επιδευράδυνση της κυπριακής οικονομίας 2%, ενώ παράλληλα υποβάθμισε και την προοπτική της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λίγο μαζί σας. Δεν δεχτήκαμε το χαστούκι από το Φίτς. Το χαστούκι το δέχονται όλες οι οικονομίες από μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου κρίση. Ναι, περιλαμβανομένης και της δικής μας φυσικά. Ακριβώς, περιλαμβανομένης και της δικής μας. Ο Fitch αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν μας έχει υποβαθμίσει, όχι μόνο έχει διατηρήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, αλλά δεν μας έβαλε ούτε σε αρνητικό ορίζον. Σίγουρα δεν περιμέναμε να μείνουμε εμείς ούτε καμία άλλη χώρα σε θετικό ορίζοντα, δηλαδή να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους είχαμε, να βελτιώνουμε τα δημόσια οικονομικά μας με τους ρυθμούς τους οποίους είχαμε. Αλλά ήταν πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό για όλες τις χώρες είτε να υποβαθμιστούν είτε να μπουν σε αρνητικό ορίζοντα. Εμείς αποφύγαμε και τα δύο. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Αγγλία, με το Ηνωμένο Βασίλειο, που πριν λίγες μέρες είχε και υποβάθμιση, είχε και αρνητικό ορίζον. Υποβάθμισε ωστόσο την προοπτική της οικονομίας μας. Τον ορίζοντα. Τον ορίζοντα. Μα είναι αυτό που έχω πει. Με αυτή την κρίση δεν νομίζω να έχει καμία χώρα, να μείνει καμία χώρα με θετικό ορίζοντα. Το ότι μπαίνει σε σταθερό και όχι αρνητικό, πιστέψτε με, είναι κάτι το πάρα πολύ ικανοποιητικό. Ο Φίτς, αν διαβάσετε και την αξιολόγησή του, κάνει λόγο ότι η κυπριακή οικονομία θα βιώσει μια κρίση, θα μειώσει μια δημοσιονομική επίπτωση, την οποία προσμετρά ο ίδιος περίπου στο 5% του ΑΕΠ, δηλαδή από 3% ανάπτυξη να πάμε στο πλην 2. Φυσικά λέει ότι είναι πολύ πιθανό να είναι μεγαλύτερη αυτή η επίπτωση, αλλά λέει ότι οι σωστές πολιτικές της κυβέρνησης, η δημοσιονομική πολιτική, η ευελιξία η οποία έχει επιδείξει η οικονομία της Κύπρου, οι οικονομικές πολιτικές διαχείρισης της, θα επιτρέψουν κατά πάσα πιθανότητα μια ταχεία ανάπτυξη. Φυσικά όλα Άρα αυτά... η δική σας ανάγνωση είναι θετική όσον αφορά την ανακοίνωση του Νίκου Φίτς, και αφού κάνατε λόγο και στην πολιτική της κυβέρνησης, να πάμε σε αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε διάφορα σχέδια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και φυσικά πολύ καλά έκανε. Ωστόσο, θα υπάρξει ένα μεγάλο κόστος στα δημόσια οικονομικά. Μέχρι πότε μας φτάνουν και τα υφιστάμενα αποθέματα? Αυτό το κόστος και αυτό το κόστος είναι ένας παράγοντας που υπολογίζουν και οι αξιολόγησεις, και κάνει λόγο και ο Φίτς ότι σίγουρα, όπως όλες οι χώρες, υπάρχει και το δημοσιονομικό κομμάτι το οποίο θα επιβαρυνθεί. Το πόσο θα επιβαρυνθεί αυτό το κομμάτι ή πόσο μπορούμε να το επιβαρύνουμε θα εξαρτηθεί στη διάρκεια αυτής της κρίσης σίγουρα, αλλά και στην ικανότητα μας να αντλήσουμε ρευστότητα. Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είπε πως τα αποθέματα μας φτάνουν μέχρι και το καλοκαίρι. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Εξαρτάται τι εννοούμε φτάνουν μέχρι το καλοκαίρι και τι υποθέσεις κάνει οποιοδήποτε. Τα έσοδα θα είναι πολύ μειωμένα. Έχουμε κάποια αποθέματα, κάναμε πάρα πολύ καλές κινήσεις. Τον Ιανουάριο του 2020 είχαμε δανειστεί πολύ φθηνά 1,75 δισεκατομμύρια, κάτι που μας επέτρεπε να εξυπηρετήσουμε όλες τις χρηματοδοτικές πέραν του ενός έτους, αλλά έχει έρθει αυτή η κρίση. Χρειάζεται και άλλη ένεση, χρειάζεται και άλλη αύξηση της ρευστότητας, και αυτό που έχω πει από την αρχή είναι αυτό που λέει και ο Φίτς, ότι μέρος αυτών των κρατασμών της οικονομίας θα τους απορροφήσει το δημόσιο χρέος, και εκεί που πιστεύαμε ότι μέχρι το 23 θα πέφτει στο 80% από το 94% που είναι σήμερα, ενδεχομένως να αυξηθεί. Αλλά το στοίχημα είναι να ακολουθήσουμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε το δημόσιο χρέος χωρίς να αποκλειστούμε από τις αγορές, χωρίς να εκφύγουμε των πραγματικοτήτων και των δυνάμεων μας, γιατί ακούνται και πολλές φωνές οι προτάσσονται πολιτικές που το μόνο που θα οδηγήσουν είναι στη χρεοκοπή. Κύριε Πετρίδη, αφού υπάρχουν αυτοί οι κραδασμοί, όπως λέτε, υπάρχουν και κάποιες φωνές για αποκοπές μισθών στο δημόσιο για στήριξη της οικονομίας. Είναι μία από τις επιλογές της κυβέρνησης, εξετάζεται δηλαδή κάτι τέτοιο? Η κυβέρνηση εξετάζει πάντα όλες τις επιλογές. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια δυναμική κρίση. Βγαίνουν, όπως κάθε μέρα, διαφορετικά δεδομένα.
διατάγματα καινούρια από το Υπουργείο Υγείας, διαφορετικοί περιορισμοί, διαφορετικές ελευθερίες ή ανελευθερίες, διαφορετικά δεδομένα, και η οικονομία πρέπει να είναι ευέλικτη ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και σε ταχεία ανταπόκριση. Είναι και αυτό η έκκληση που κάνω και στα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι η ώρα για μικροπολιτικά παιχνίδια. Είναι η ώρα να σταθούμε όλοι σε αυτόν τον πόλεμο αλληλέγγυοι, ούτως ώστε να μπορούμε με ευελιξία να διαχειριστούμε και τα οικονομικά δεδομένα. Να. Είναι όλα στο τραπέζι λοιπόν, και να πάμε ακριβώς σε αυτή την έκκληση που κάνετε στα πολιτικά κόμματα για ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει οι κρατικές εγγύσεις 2 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες για παροχή πρόσθετης ρευστότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι θα συμβεί, θέλουμε να μας πείτε, εάν τα κόμματα τελικά το καταψηφίσουν? Αν το κόμματα, πρώτα απ' όλα είχαμε και με το προηγούμενο νομοσχέδιο κάποιες έντονες συζητήσεις. Ευτυχώς, Δημοκρατικός Συναγερμός, Δίκο και Αλληλεγγύη έδωσαν το δικαίωμα στους πολίτες, και βλέπουμε την ανταπόκριση στις πολίτες και στις επιχειρήσεις να αναστείλουν τις δόσεις και τα δάνεια τους, κάτι το οποίο δεν θα γινόταν δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από την πλειοψηφία των κομμάτων που μόλις προανάφερα. Με τον ίδιο τρόπο, δεν θέλουμε να στερήσουμε από τις επιχειρήσεις, από τον μικρομεσαίο, από τον αυτοεργοδοτούμενο, τον πολύ φτηνό δανεισμό, ούτως ώστε να μπορέσει να πληρώσει τους προμηθευτές του την ώρα της κρίσης. Ναι. Δεν θέλουμε να στερήσουμε αυτό το εργαλείο το οποίο πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαθέσουμε ρευστότητα των τραπεζών, αναγκάζοντας τες να δώσουν ένα νομοθετικά ρυθμισμένο πάρα πολύ φτηνό επιτόκιο για την ρευστότητα την οποία έχουν, και να τη δώσουν στους μικρομεσαίους, στις μικρές επιχειρήσεις, και να αντέξουν αυτή την ώρα την κρίση. Ναι. Λυπάμαι, αλλά εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα χάσουμε ένα μεγάλο εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως να στοιχήσει και σε χρεοκοπίες. Πάντα υπάρχουν προβλήματα σε αυτά τα πράγματα. 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν πράξει αυτό το πράγμα. Το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το εργαλείο. Άρα έφτασε και η δική μας σειρά, θεωρείτε? Φυσικά, και δεν πρέπει να αργούμε με αυτά τα πράγματα. Ναι, να το συζητήσουμε, να τα αναβάλουμε. Έχουμε ένα ιδιαίτερο πολιτικό σύστημα, στο οποίο δεν έχουμε την πλειοψηφία στην Βουλή, και πρέπει να καθυστερούμε κάπως για να βρούμε αυτές τις συνενέσεις. Αλλά είμαστε σε συνθήκες πολέμου και στην οικονομία, όπως και στον τομέα της δημόσιας υγείας, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία. Και οι αξιολογήσεις και των οίκων λαμβάνουν υπόψη και τη σοβαρότητα μας και πόσο χρησιμοποιούμε και τα εργαλεία των μιας παρέχων. Και αφού αναφερθήκατε και στο θέμα των επιχειρήσεων, είδαμε στο ρεπορτάζ πριν από λίγο ουρές έξω από τις υπεραγορές μετά την ανακοίνωση μη λειτουργίας την Κυριακή. Σε μια περίοδο, κύριε Υπουργέ, που υπάρχει πλήγμα στα δημόσια οικονομικά, πώς δικαιολογείται η συγκεκριμένη απόφαση, καθώς θα μειωθούν και τα έσοδα του κράτους, ενώ πιθανόν να κινδυνεύσουν και θέσεις εργασίας? Κυρία, δεν είμαι εγώ ειδικός. Αυτές οι αποφάσεις ή τα διατάγματα τα οποία βγαίνουν όσον αφορά το κλείσιμο επιχειρήσεων ή τα ωράρια είναι αποτέλεσμα των ειδικών και για λόγους δημόσιας υγείας. Αυτό που εγώ καλούμαι να κάνω μαζί με τη συνάδελφο τη Ζέτα Εμιλιανίδου και άλλους είναι να διαχειριστούμε τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των. Μα κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις, και το κατά πόσον εξυπηρετείται η δημόσια υγεία τίθεται υπό αμφισβήτηση από τη στιγμή που οι πελάτες διαμοιράζονται αντί σε 7 μέρες σε 6, και υπάρχει και έρευνα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου που καταδεικνύει πως μόνο από τη λειτουργία των υπεραγορών τις Κυριακές τα εισοδήματα αλλά και οι εισρωές στα ταμεία του κράτους ανέρχονται στα 55 εκατομμύρια περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει και οικονομική πτυχή και οικονομικός αντίκτυπος αυτής της απόφασης. Πρώτα απ' όλα, η προτεραιότητα στον κώδικα των αξιών μας είναι η δημόσια υγεία. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ακολουθούν και είναι δουλειά μας να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά και όσον αφορά τους περιορισμούς, η κυβέρνηση αποδείξε ότι δεν είναι δογματική. Λαμβάνει υπόψη της πράγματα, μπορεί να κάνεις και κάποια λάθη. Κανείς δεν κάνει λάθη. Ο μόνος τρόπος να μην κάνεις λάθη είναι να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι και οι καθήλοι αρμόδιοι λαμβάνουν υπόψη και τις έρευνες και τα δεδομένα τα οποία αλλάζουν κάθε μέρα. Απλώς δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Καλύτερα. Πρόκειται όμως για ένα προσωρινό μέτρο με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως? Είναι προσωρινά τα μέτρα. Δεν θα ζήσουμε μια ζωή με τον κορονοϊό. Αλλά και τα διατάγματα όσον αφορά τους περιορισμούς βλέπετε ότι αλλάζουν συνεχώς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.